καλημέρα σας. Τι κάνετε στο Ρέθυμνο? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα από Ρέθυμνο, καλά είμαστε. Για καλά αυτή είμαστε. Την αρνητική πρωτιά που φέρεται να έχει η Κρήτη, δηλαδή το 36,8% των κριτικών επιχειρήσεων αδυνατεί να βρει προσωπικό, μισθή ψίχουλα και εξάλληψη εξειδίκευσης οι βασικότερες αιτίες, όπως δείχνει και η μελέτη του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ. Γιατί πολλοί βιάζονται να πούνε, κοίταξε να δεις κάτι τεμπέληδες. Δεν υπάρχουν τεμπέληδες. Μα κυρία Δουλγεράκη, πώς θα υπάρξουν τεμπέληδες και πώς θα υπάρξουν, γιατί η ίδια έρευνα μιλάει και για επιδόματα. Ότι εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε, ναι, από τη μία είμαστε τεμπέληδες και όσοι δεν είμαστε τεμπέληδες αρκούμαστε στα επιδόματα. Να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι επιδόματα δεν υπάρχουν. Για να μπορέσεις να πάρεις οποιοδήποτε επίδομα θα πρέπει να εργαστείς. Mm-hmm. Έτσι. Τεμπέληδες. Ποιοι είναι οι τεμπέληδες? Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, που όλες οι έρευνες και έχουν αρχίσει οι χώρες της Ευρώπης η μία μετά την άλλη να παραδέχεται ότι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι είναι οι Έλληνες. Οι εργαζόμενοι με τις πιο πολλές ώρες εργασίας είναι οι Έλληνες. Μόνο που αυτό δεν φαίνεται, κύριε Πρόεδρε του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου, να αλλάζει ή να αλλάξει στα μετέπειτα χρόνια. Μα δεν υπάρχει πρόθεση να αλλάξει. Δεν υπάρχει πρόθεση πλην των εργαζομένων. Κανένας άλλος δεν θέλει να αλλάξει. Mm-hmm. Γιατί αν υπήρχε πρόθεση να αλλάξει, θα μιλάγαμε αυτή τη στιγμή και θα πανηγυρίσαμε για αυξήσεις μισθών. Πραγματικές αυξήσεις, έτσι. Πραγματικές αυξήσεις. Γιατί η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου κατά 50 ευρώ μηνιαίως. Όταν οι κρατήσεις μετά το 50%, και δεν μιλάω μόνο για το ΝΕΦΚΑ, έτσι. Μιλάω για την εφορία. Μιλάω για όλες τις φορολογιστίες που έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αντί να έχουμε αύξηση 50 ευρώ, παρατηρούμε πολλές φορές μείωση. Μιλάμε για μια Ελλάδα η οποία έχει πολύ λίγες κρατικές συμβάσεις. Αυτή είναι η αιτία για αυτό το άλλο που λένε κυβερνητικοί παράγοντες, ότι οι θέσεις εργασίας αυξάνονται και το εργατικό δυναμικό μειώνεται. Ακριβώς. Ο σοβαρότερος λόγος είναι αυτός. Μιλάμε για τον κλάδο της μεταποίησης, ο οποίος κλάδος της μεταποίησης λέει ότι οφείλεται μόνο στην εξειδίκευση. Μα πώς θα υπάρξει εξειδίκευση, πώς θα υπάρξουν εργαζόμενοι για αυτούς τους κλάδους όταν δεν υπάρχουν επαγγελματικές σχολές. Πώς θα γίνει αυτό? Όταν υπάρχουν επαγγελματικές τεχνικές σχολές, αυτές υποβαθμίζονται. Ακριβώς. Να μιλήσουμε για τις σχολές του τουρισμού, που είναι και ο χώρος που προέρχομαι. Δεν υπάρχουν σχολές του τουρισμού. Και οι σπουδαστές σε αυτές τις λύσεις που υπάρχουν δεν έχουν καν πάσο για μα ακόμα, προσέξτε, δεν είναι μόνο οι σχολές του τουρισμού και έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο πας και υπάρχουν αυτή την ώρα σχολές οι οποίες άνοιξαν, αν θέλετε, μέσα στον Οκτώβρη για να προσφέρουν τεχνικές βοήθειες, τεχνική βοήθεια, γνώσεις τεχνικές να δώσουν σε ανθρώπους οι οποίες φοιτούν σε αυτές, έχουν επιλέξει να φοιτήσουν σε αυτές. Πολλές από αυτές τις σχολές δεν άνοιξαν από την πρώτη μέρα, αλλά πήγαμε δύο εβδομάδες μετά και τρεις εβδομάδες μετά για να κάνουν οι σπουδαστές της από μία ή δύο ώρες την ημέρα, γιατί δεν υπάρχει και το προσωπικό, δεν υπάρχουν οι καθηγητές, έτσι ώστε, ή αυτό τουλάχιστον επικαλούνται, δεν υπάρχουν οι καθηγητές για να μπορούν να τις τελεχώσουν. Δηλαδή. Οι καθηγητές, κυρία Δουλγεράκη, υπάρχουν. Οι δευτεροβάθμιες δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι αυτή που προσπαθεί να κάνει περικοπές και δεν προσλαμβάνει καθηγητές. Για να τα λέμε όπως πρέπει. Εδώ μιλάμε το Ρέθυμνο, θα μιλήσω για τα επάλεπας. Το ένα από τα δύο που έχει το Ρέθυμνο έχει παραπάνω από 600 παιδιά, τα οποία κάνουν μάθημα μία και δύο ώρες ημερησίως όπως το είπατε, και το άλλο δεν έχει σχεδόν καθόλου καθηγητές. Αλλά πώς θα υπάρξει εκπαίδευση, εξειδίκευση σε μαθητές από αυτές τις σχολές? Κοροϊδεύουμε τα μούτρα μας.
Πάντως μέσα από αυτή την έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, ακόμα και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες ή οι επιχειρήσεις των οποίων δεν έχουν το προσωπικό το οποίο θα έπρεπε να έχουν, θεωρούν ότι ο κυριότερος λόγος δυσκολίας έβρεσης εργασίας είναι οι μη ανταγωνιστικές αμοιβές, ένα ποσοστό 50%, ενώ στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 4 με 5 άτομα και άνω των 5 ατόμων, η δημοφιλέστερη απάντηση είναι η έλλειψη εξειδίκευσης 47,5% και 44,8%, αλλά νομίζω αναφερθήκαμε και στα δύο, και αυτό που σαν εξειδίκευση μπορεί να δίδεται μέσα από σχολές, με τις ελλείψεις τις οποίες υπάρχουν αυτή την ώρα, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΔΥΠΑ και λοιπά και όλα τα υπόλοιπα, παράλληλα με αυτές τις στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, κύριε Νικολιδάκη, αυτό το οποίο λέει η δημοσιογραφία σήμερα, ότι υπάρχει πρόσκληση για να μιλήσουν για τον κατώτατο μισθό, έχει απευθύνει την πρόσκληση η κυρία Κεραμέως, και σήμερα θα καθίσουν στο τραπέζι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ΓΕΣΕΒΕ, ΕΣΕΣ, ΕΤΕ, ΣΒΕ, ΣΕΒ κλπ, για να δούνε τι στην ευχή θα γίνει με αυτό τον κατώτατο μισθό τον οποίο αναφέρατε πριν από λίγο. Ότι υπάρχει πρόσκληση και υπάρχει πρόθεση να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, υπάρχει. Δεν αντιλέγει κανένα. Με τη χρήση και μαθηματικού αυτό... τύπου, το ξέρετε βέβαια, έτσι. Και βέβαια το ξέρω. Και αυτό που είπατε το μαθαίνω τώρα. Αλλά θα σας πω το εξής. Τι θα γίνει με τον κατώτατο μισθό όταν κάτω από 20% των εργαζομένων αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Σε όσες επιχειρήσεις τον πληρώνουν. Γιατί υπάρχουν και επιχειρήσεις που εντέχνως δεν πληρώνουν τον κατώτατο μισθό. Πληρώνουν πολύ λιγότερα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εσείς σαν εργατικά κέντρα νομίζω ότι το ξέρετε πολύ καλύτερα, γιατί στη χθεσινή Νέα Κρήτη διάβαζα και τη δήλωση του Στέλιου του Βοριά, εδώ του συναδέλφου σας από το Ηράκλειο, ο οποίος έλεγε: στην Ελλάδα μόνο το 30% των εργαζόμενων έχει υπογράψει συλλογική σύμβαση και το 15% αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Η κυβέρνηση καυχαίται ότι έδωσε 50 ευρώ αύξηση στους μισθούς, κάτι το οποίο δεν ισχύει στην πραγματικότητα, γιατί τα χρήματα αυτά τα παίρνει ξανά πίσω μέσα από τη φορολόγηση των εισοδημάτων. Αυτή είναι σκέτη κοροϊδία. Τα ΔΕΦΗ Στέλιος Βοριάς, έτσι. Το είπατε κι εσείς πριν από λίγο. Το είπαμε και εγώ πριν από λίγο. Έτσι. Έχει απόλυτο δίκιο ο συνάδελφος μου και ο φίλος μου ο Στέλιος Βοριάς. Έτσι είναι στην πραγματικότητα. Έτσι είναι. Ξαναλέω, όταν κάτω από 20% αμείβεται θεωρητικά με τον κατώτατο μισθό και από αυτό το ποσοστό ένα 20, 25, 30% τολμώ να πω δεν μπαίνει καν τον κατώτατο μισθό. Φανταστείτε τι γίνεται στην αγορά εργασίας. Να μιλήσουμε και για τον κλάδο της εστίασης και του τουρισμού. Όσοι έχουν τη δυνατότητα φεύγουν στο εξωτερικό. Γιατί φεύγουν στο εξωτερικό? Γιατί πρώτον έχουν καλύτερες αμοιβές. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μια αντίστοιχη θέση στο εξωτερικό είναι υπερδιπλάσιος ο μισθός και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Πάμε εκεί, κάνουμε το 8ωράκι μας και μετά πάμε σπίτι μας. Δεν δουλεύουμε 10 και 12 και 14 ώρες. Δεν ασφαλιζόμαστε για 4 ώρες και να δουλεύουμε για 12. Δυστυχώς καθημερινά αυξάνονται οι επιχειρήσεις. Κάθε επιχείρηση ξεκτρώνει μια επιχείρηση. Πού θα βρεθούν οι εργαζόμενοι αυτοί? Πώς θα δοθούν κίνητρα στους εργαζόμενους να ξαναγυρίσουν στην Ελλάδα μας? Αυτό είναι ένα θέμα που νομίζω ότι δεν θα μπορέσουν να σας το απαντήσουν με ευκολία εκτός από την θεωρία. Δηλαδή να δοθούν αυτά τα κίνητρα, όχι να υποθούν, γιατί το θεωρητικό είναι καλό, όλοι μας το λέμε και το διαβάζουμε και το παπαγαλίζουμε ή οτιδήποτε άλλο, αλλά στην πρακτική του αυτό για να αποτυπωθεί, στην πράξη για να αποτυπωθεί, νομίζω είναι ένα άλλο πολύ πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Δες στην πράξη τι είναι αυτό που δίνεις και στη συνέχεια έλα να μου πεις ότι ο άλλος που έχεις δεν θέλει να δουλέψει γιατί μπορεί να είναι τεμπέλης ή όλα τα υπόλοιπα, και δες ποια είναι τα κίνητρα τα οποία υπάρχουν στην αγορά εργασίας αυτή την ώρα. Μόλις πριν από λίγες ημέρες μας λέγατε όλα αυτά τα ευτράπελα και τις καταγγελίες μέσα στο χώρο του τουρισμού, δεν το συζητάω, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Έτσι ακριβώς είναι, κυρία Δουλγεράκη, έτσι ακριβώς είναι. Ξαναλέω, ασφαλιζόμαστε για 4 ώρες. Μα... ξαναλέω για πολλωστή φορά, δυστυχώς έχω γίνει γραφικός και συγχωρήστε τον τόνο της φωνής μου, η επίσημη πολιτεία
επενδύει στη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Δεν γίνεται μία επιχείρηση να έχει 5 εργαζόμενους τετράωρης απασχόλησης και να είναι ανοιχτή να λειτουργεί 18 και 20 ώρες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε όλους τους επιχειρηματίες στο ίδιο τσουβάλι, έτσι. Γιατί υπάρχουν. Ακριβώς. Θέλω να το πείτε και αυτό και να το αναφέρετε. Υπάρχουν και οι καλοί επιχειρηματίες. Που είναι πολλοί επίσης. Ευτυχώς είναι το μεγάλο ποσοστό. Αλλά δυστυχώς η επίσημη πολιτεία όταν δεν κάνει κάτι για να πατάξει όλο αυτό, τους κακούς επιχειρηματίες, δημιουργεί αδέμητο ανταγωνισμό. Μάλιστα. Δηλαδή όταν ο σωστός επιχειρηματίας, ο σωστός εργοδότης πληρώνει ό,τι πρέπει και όπως πρέπει, είναι λογικό ότι θα πρέπει να είναι πιο ακριβώς από τους υπόλοιπους που είτε φοροδιαφεύγουν, είτε εισφοροδιαφεύγουν, είτε πληρώνουν χαμηλότερα μερογάματα. Ναι, ναι. Και μετά καταλαβαίνουμε γιατί ψάχνουν με τα χέρια εργαζόμενους. Κύριε Πρόεδρε του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου, ένα τελευταίο ερώτημα. Από τη φετινή χρονιά πιστεύετε ότι θα υπάρξει ή μετά τη φετινή χρονιά μεγάλη διαρροή εργατικού δυναμικού εξαιτίας των συνθήκων που επικράτησαν στην αγορά από το χώρο του τουρισμού επισιτισμού? Εγώ, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξουν διαρροές, ναι. Γιατί όπως διαβάσαμε και στη δημοσιεύματα πάλι χθες προχθές, τις επιθεώρησης εργασίας που έβγαλε αποτελέσματα, είχαμε αλλοδαπούς οι οποίοι ήταν στην κουζίνα, έπλαιναν πιάτα και όταν τους έπιασε ο ελεγκτικός μηχανισμός, ο εργοδότης προσπάθησε να αποδείξει ότι δεν είμαστε ελέφαντες και ότι είναι πελάτης ο οποίος μπήκε στην κουζίνα να πλύνει τα χέρια του. Μάλιστα. Έκανε λάθος. Μπέρδεψε το διάδρομο. Μπέρδεψε τους νηπτήρες. Γιατί προφανώς στο σπίτι του ο συγκεκριμένος πελάτης, μέσα σε εισαγωγικά, δεν έχει νηπτήρα όπως έχουμε όλοι, έχει λάντζα τεράστια. Μάλιστα. Αυτά είναι τα ωραία και τα ευτράπελα. Μήπως μετά τα όσα υπόθηκαν την προηγούμενη μέρα, ο ΣΕΠΕ από τα Χανιά δώσανε εντολή να πάνε τα αυτοκίνητα να περάσουν από κταίο έτσι ώστε να βγαίνουν στην αγορά εργασίας? Κυρία Δοκεράκη, να κάνουμε μια διόρθωση. Δεν ήταν του τεχνικού τμήματος το όχημα που δεν έχει περάσει κταίο. Ήταν του Ρεθύμνου. Ήταν της επιθεώρησης εργασίας. Α, μάλιστα. Ήτανε ναι, γιατί είπατε Χανιά. Και όταν ναι. αποφάσισαν να το πάρουν να πάνε σε ένα έλεγχο εκτός πόλης, είδαν ότι το αυτοκίνητο δεν είχε περάσει χτες. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.